μια νέα σειρά που θα ξεκινήσει από τώρα και θα είναι στο πακέτο Feed the Beast. Μάλλον όχι στο πακέτο Feed the Beast, σε ένα από τα πακέτα του Feed the Beast. Θα βρείτε link στο, στην περιγραφή κάτω από το βίντεο για να μπείτε, να κατεβάσετε το Lancer από την official σελίδα τους. Και πάλι για όσους το θέλουν σπασμένο, θα πρέπει να βρουν τρόπο να βρουν το Lancer σπασμένο. Για όλους τους υπόλοιπους που έχετε αγοράσει το παιχνιδάκι, απλά μπείτε και κατεβάσετε το Lancer, εύκολα πράγματα. Το τρέχετε και βλέπετε αυτό το παράθυρο που σας δείχνω αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να φαίνεται το ποντίκι μου. Το πρώτο πράγμα που κάνετε είναι πολύ απλά να πάτε στα options και να δείτε πού θα αποθηκεύσετε το Feed the Beast, και ό,τι κατεβάσετε από αυτό. Εγώ το έχω στο, περίπου στο default, σε ένα φάκελο, μέσα σε ένα άλλο φάκελο, μέσα σε ένα άλλο φάκελο, μέσα σε ένα άλλο φάκελο. Πώς πάνε, πατάτε σε αυτό το κουμπάκι εδώ, σας ανοίγει το κλασικό παράθυρο για να διαλέξετε πού θα το κάνετε αποθήκευση, θέλετε πατάτε OK και τελείωσε η υπόθεση. Διαλέγετε εδώ, έχετε την επιλογή το πόση RAM θα χρησιμοποιεί το παιχνίδι σας. Μπορείτε να διαλέξετε αν πέρα από αγγλικά μιλάτε ρώσικα, πορτογαλικά, αυτό εδώ, Netherlands, δεν θυμάμαι ποια χώρα είναι, ισπανικά, γερμανικά ή δανέζικα ή σουηδικά. Μπορείτε να διαλέξετε μια από αυτές τις γλώσσες. Επίσης μπορείτε να διαλέξετε εδώ ως προεπιλογή το μέγεθος του παραθύρου που θα ανοίγει, βέβαια αυτό δεν είναι δεσμευτικό, μπορείτε πάντα να κάνετε μεγιστοποίηση. Και το πού θα ανοίγει το παράθυρο, δεν ξέρω για ποιο λόγο το χρησιμοποιεί αυτό. Επίσης αυτό εδώ το κουμπάκι, άμα το πατήσετε, απλά το παράθυρο θα ανοίγει στη μέση της οθόνης σας. Μπορείτε να βγάλετε αυτήν εδώ την επιλογή. Αυτή η επιλογή θα τρέχει από πίσω ένα παράθυρο με εντολές, που όποιος ξέρει για ποιο λόγο είναι αυτές οι εντολές μπορεί να το χρησιμοποιήσει και να βοηθηθεί ή να το εκμεταλλευτεί τέλος πάντων. Εγώ δεν το χρειάζομαι, οπότε θα απολυγωθείω. Ή μπορείτε απλά να πατήσετε εδώ πέρα και να το κάνετε αυτόματα με μεγιστοποίηση το παράθυρό σας. Επίσης μπορείτε να επιλέξετε το server από τον οποίο θα κατεβάζει τα καινούργια πράγματα. Κάνει αρκετά συχνά updates σχεδόν κάθε μέρα το Lancer. Και τα mods του δεν είναι ένα mod, είναι πακέτο με πρόσθετα στο παιχνίδι. Όπως βλέπετε υπάρχουν μπόλικα. Θα πω δύο λόγια στο πρώτο επεισόδιο πριν ξεκινήσουμε το παιχνίδι. Εμείς θα παίξουμε το, αυτό εδώ πέρα, το Direwolf 20 Pack. Είναι ένας YouTuber. Στην ουσία κατά κάποιο τρόπο θα κάνω κάτι σαν την μετάφραση της δικιάς του περιγραφής. Κατά τη διάρκεια θα εξηγώ ακριβώς τι κάνω, θα είναι και αυτό σε μορφή let's play tutorial όπως και το Take It. Όποιος δεν έχει δει το Take It ας πάει να το τσεκάρει, θα υπάρχει link στην περιγραφή επίσης. Αυτό εδώ πέρα το Mind Crack Pack, επίσης όταν πατάτε σε ένα mod pack μπορείτε να δείτε εδώ πέρα ποια mods έχει μέσα. Αφού το κατεβάσετε, μετά μπορείτε να πατήσετε Edit. Να δω λίγο ποιο έχω ακριβώς κατεβασμένο. Όχι αυτό. Αυτό πρέπει να πω. Ναι, αυτό. Αφού το, το παιχνίδι το Minecraft, μπορείτε να δείτε ποια mods είναι μέσα και να πενιλογοποιήσετε πατώντας, επιλέγοντας το mod που θέλετε και πατώντας Disable. Εδώ, πάνω κουμπάκι. Και ξανατρέχετε το παιχνίδι χωρίς να υπάρχουν τα συγκεκριμένα mod. Ή πολύ απλά τα ξαναπατάτε και πατάτε Enable, οπότε μπορείτε να τα ξαναφέρετε στην, στο πακέτο. Οπότε είναι αρκετά χρήσιμο, όχι χρήσιμο μόνο, πολύ βολικό στο να διαλέγετε ποια mod θέλετε να παίξετε. Αν πρώτη φορά ασχολείστε με πακέτα mods, καλά θα ήταν να τα αφήσετε όσο έχουν. Είναι μελετημένα από ειδικούς, μέσα σε αυτούς είναι και άτομο από την ομάδα του Mojang, δηλαδή από αυτούς που φτιάξαν το Minecraft.
Οπότε έχουν όλα τα permit, όλες τις άδειες για να έχουν τα mods αυτά, σε αντίθεση με το Take It, συγγνώμη. Επίσης είναι στην τελευταία έκδοση σχεδόν 2.5 όπως το Take It, αλλά τα περισσότερα είναι στο 1.4.5, 1.4.6, 1.4.2. Εμείς θα παίξουμε στο 1.4.6, στην τελευταία έκδοση του Minecraft. Και ας πάμε ξανά εδώ, Edit. Πριν ξεκινήσω, πηγαίνετε στο... εδώ πέρα θα σας λέει Select Profile, θα πατήσετε Create Profile και απλά θα βάλετε το username που έχετε και στο Minecraft. Εγώ επειδή έχω ήδη το προφίλ μου έτοιμο, εδώ είναι αυτό, μπορείτε να κάνετε donate, προς το παρόν είναι απενεργοποιημένο, να δωρήσετε λεφτά στους που φτιάξανε το mod, τα mod μάλλον. Επίσης υπάρχουν κάποιοι χάρτες, maps, στο tab εδώ πάνω, που μπορείτε να κατεβάσετε, θα αποθηκευθούν στα save σας, στο παιχνίδι. Το κάθε χάρτης είναι για ξεχωριστό modpack, οπότε προσοχή να κατεβάζετε. Οι δύο πρώτοι χάρτες, το FTB Normal Version 2 και Insanity Version 1, είναι για το modpack Feed the Beast Retro SSP. Ναι, για το Feed the Beast Pack Alpha Minecraft Version, το εδώ. Συνεχίζω να κάνω τα ίδια λάθη, εδώ Edit Modpack, ναι αυτό εδώ είναι. Επίσης από εδώ, από το Edit Modpack, μπορείτε να δείτε τα mods που μπαίνουν κατευθείαν στο jar, για όσους καταλαβαίνετε καλώς, για όσους όχι, δεν πειράζει. Δεν είναι πολύ ενδιαφέροντα. Επίσης όσα μπαίνουν στο core του παιχνιδιού, τα δύο mods που μπαίνουν, το NEI, Not Enough Items, το οποίο είναι αυτό που χρησιμοποιούμε και στο Take It για να δούμε τις συνταγές, δεξιά τα αντικείμενα, και το Core Chicken Core, το οποίο είναι πρόσθετο mod, βοηθητικό κυρίως και προσθέτει ελάχιστα αντικείμενα στο παιχνίδι. Επίσης, modback version, μπορείτε να διαλέξετε βασικά προς το παρόν δεν μπορείτε να διαλέξετε κάτι. Αλλά στο μέλλον θα μπορείτε να διαλέξετε αν θέλετε να έχετε κάποια συγκεκριμένη έκδοση του modpack παλιότερη, όταν βγουν και πιο καινούργιες, ή την συνιστόμενη, ή αυτή που είναι υπό κατασκευή ακόμα. Νομίζω ότι αυτά, ας δούμε λίγο. Σφορών δεν έχει texture packs προτινόμενα, γιατί είναι σχετικά καινούριο. Το συγκεκριμένο pack που θα παίζουμε εμείς έχει, νομίζω αν κάνω λάθος, 3 μέρες που βγήκε. Έχει ήδη ανέβει το version 2 σήμερα, καθώς μιλάμε για σας πρέπει να είναι χθες. Οπότε γύρω στις 4 μέρες έχει που βγει και για σας που θα το βλέπετε. Μπορείτε επίσης να βλέπετε εδώ τα νέα που ποστάρουν τα παιδιά, που φτιάξαν το παιδιά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αφού φτιάξετε το προφίλ σας ή το διαλέξετε, επιλέγετε ποιο modpack θέλετε. Να πω δύο λόγια, είπαμε το voxel modpack μέσα, αν δεν κάνω λάθος, μπορείτε να το τρέξετε και να παίζετε σε vanilla server, είναι καθαρά βοηθητικά mods για chat, αν δεν κάνω λάθος, για χάρτη και για πολύ βοηθητικά τα οποία δεν θεωρούνται cheats, ναι και ο χάρτης είναι μέσα, range μου, και τα οποία αποδέχονται οι servers. Ναι, υπάρχει το World Edit, το οποίο πρέπει να έχετε permissions για να το χρησιμοποιείτε. Και τέλος πάντων είναι πολύ ενδιαφέρον, δοκιμάστε το. Κυρίως λέει ότι είναι για multiplayer creative, για creative server. Το Magic World περιέχει ένα σωρό mods που ασχολούνται με μαγικά. Και πρέπει να τσεκάρετε τους Wither Fortress, γιατί κάνουν let's play πάνω σε αυτό. Έχουν ξεκινήσει, είναι στο επεισόδιο 3, αν δεν κάνω λάθος. Universal Electricity Pack είναι ένα mod, όπως καταλάβατε, που ασχολείται με τον ηλεκτρισμό. Feed the Beast Retro, SSP, Minecraft Version 1.2.5,
είναι το κλασικό, απλά στο, στην έκδοση 1.2.5 για όσους, γιατί τα mods στο 1.4.2 έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Το ένα, στην ουσία το Feed the Beast 1.2.5 είναι πολύ παρόμοιο στο, με το Take It, και θα δούμε ότι έχει σχεδόν όλα τα mods που είχαμε στο Take It. Στο 1.4.2 δεν έχουν καμία σχέση, μάλλον έχουν, τα ονόματα μοιάζουν, είναι ίδια, αλλά κατά τα άλλα έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Οπότε θα συνεχίσω να κάνω τη σειρά του Take It, αλλά θα μάθουμε και καινούργια πράγματα για όσους θέλουν να παίξουν πιο σύγχρονα, με πιο σύγχρονα παιχνίδια. Νομίζω ότι τα κάλυψα όλα. Το Minecraft, εδώ με βρίσκεται αδιάβαστο, δεν έχω ασχοληθεί. Μπορείτε να διαβάσετε λίγο τα mod πάνω κάτω ή απλά να μπείτε και να το δοκιμάσετε. Όλα περιέχουν μέσα το NEI, οπότε θα έχει όλα τα αντικείμενα στο πλάι, για να δείτε τι περιέχουν. Πάμε αργάτο. Επιλέγετε το προφίλ σας και πατάτε Launch. Και τα λέμε σε λίγο. Αφού δεν ξέρω αν φαίνεται ή τι φαίνεται. Αφού κατέβει το modpack σας, θα ξεκινήσει σε λίγο το παιχνίδι. Μην ανησυχήσετε για παράθυρα που ανοίγουν και λίγο και ανοίγει. Τα λέμε σε λίγο. Και επιστρέψαμε. Λοιπόν, φόρτωσε το παιχνίδι μας. Βλέπουμε εδώ στην αρχική μας οθόνη ότι έχουμε 56 mods. Και από τα 56 που φόρτωσε το παιχνίδι, και τα 56 είναι ενεργά. Οπότε είναι ένας καλός τρόπος να τσεκάρετε αν όλα πήγανε καλά, αν όλα τρέξανε σωστά. Να τσεκάρετε αν έχετε 56 ακριβώς. Αν βλέπετε το βίντεο κοντά, τσεκάρετε την ημερομηνία από κάτω, αν είναι με διαφορά εβδομάδας, καλώς. Αν είναι παραπάνω, μπορεί να έχουν προσθεθεί mods ή αφαιρεθεί, οπότε θα ενημερώνω στα επεισόδια μου αν προσθέτονται ή αφαιρούνται mods. Οπότε καλό είναι να παρακολουθείτε για να κρατάτε σημειώσεις για το τι γίνεται. Το πακέτο γίνεται αυτόματα update, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, είναι εύκολα τα πράγματα, απλά κάνετε launch και όλα τα υπόλοιπα το κάνει το πρόγραμμα μόνο του. Λοιπόν, για να παρακολουθείτε τα βίντεο παρεπιπτόντως υπάρχει το κουμπάκι εγγραφή, είναι από κάτω από το βίντεο, αν δεν κάνω λάθος, με το καινούριο YouTube, που γράφει εγγραφή, πατήστε το, ευχαριστώ. Και πάμε να ξεκινήσουμε καινούριο κόσμο. Λοιπόν, θα τον ονομάσουμε προσιμήν του, όχι του δημιουργού, του παιδιού που μάζεψε όλα τα mods μαζί, Beowulf. FTB Let's Play. Θα το επιλέξουμε όλο και θα το βάλουμε και για seed, το ίδιο καλώς. Θα το δώσω και στο description από κάτω, στην περιγραφή, οπότε μπορείτε να παίζετε στον ίδιο κόσμο. Θα προσπαθήσω και για όσους μου ζήτησαν στο Tekken να ανεβάσω τον κόσμο, οπότε ας δούμε λίγο. Θέλουμε structures, ναι. Default, πάμε με το default, bonus chests όχι, cheats όχι, done, survival, hardcore, creative, survival θα πάμε και create και τα λέμε ξανά σε λίγο. Και okay, σταμάτησε το βίντεο για να κάνω ένα backup τον κόσμο, να τον ανεβάσω πριν κάνω αλλαγές και ας ξεκινήσουμε κλείνοντας τη μουσική. Ωραία, και μιας και είμαστε εδώ θα ανεβάσουμε και το brightness. Λοιπόν, ας πάρουμε λίγους κάρτους μαζί μας, τα δικές. Κάναμε spawn σε σχετικά ωραίο μέρος. Θα μιλώσω λίγο γιατί με κλειδίζει το πράτη, να έχουμε αλλάξει πολλούς ήχους. Βλέπουμε πετρέλαιο εδώ, θα μας χρειαστεί. Αυτή τη φορά έχουν αλλάξει τα πράγματα, θα χρησιμοποιήσουμε και το πετρέλαιο και πολλά άλλα πράγματα που δεν κάναμε στο Take It, θα τα κάνουμε εδώ. Ωραία. Κάνει το σκάκτος. Βλέπω ένα ωραίο δεντράκι. Έχει από τα 56 mods που έχει πάνω, έχει αρκετά γνωστά.
όπως το Buildcraft, Industrialcraft, Craft, το Equivalent Exchange που βγήκε μόλις χθες, για σας προχθές. Και θα μπούμε σιγά σιγά στο κάθε ένα από αυτά, οπότε μην ανησυχείτε άμα δεν καταλαβαίνετε τι λέω και σας ακούγονται περίεργα. Ξεκινάμε να μαζέψουμε λίγα ξύλα. Μόλις μαζέψω αρκετά θα επιστρέψω. Επίσης, πριν ξεκινήσω να μαζεύω και άλλα ξύλα, θέλω να απενεργοποιήσουμε το NEI από το Cheat Mode, οπότε και να πατήσω επάνω, απλά θα μου δώσει συνταγές και δεν θα μου δώσει αντικείμενα. Ωραία. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι σπόρος καινούριος από κάποιο mod, θα το δούμε αργότερα. Ωραία. Λοιπόν, κλασικά φτιάξαμε το Craft Bench, φτιάξουμε μερικά ξυλάκια και μια ξύνα. Μαζεύω λίγες πέτρες, τέλος πάντων ετοιμάζομαι για τις πρώτες μας μέρες και επιστρέφω σε λίγο. Καθώς προσπαθώ να ανέβω σε αυτό το τεράστιο δέντρο για να ξεκινήσω να το κόβω από κάτω, από πάνω προς τα κάτω, ήθελα να σας πω ότι θα βρείτε πολλά περίεργα δέντρα. Είναι ένα από τα mod που έχει μέσα, λέγεται Extra Biomes. Αν έχετε έστω και την παραμικρή ιδέα τι είναι το biome, είναι οι περιοχές που υπάρχουν στον κόσμο. Μέχρι τώρα υπήρχαν 4 ή 5, αν δεν κάνω λάθος, το δάσος, τα βουνά, η πεδιάδα, ο βάλτος και ο ωκεανός. Καλά, μπορεί και παραπάνω από 4-5. Τέλος πάντων, αυτό το mod λέγεται Extra Biomes και προσθέτει απίστευτα πάρα πολλά. Δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε Snowy Rainforest. Αν υπάρχει ζούγκλα στα κανονικά. Οπότε σε αυτά τα απίστευτα πάρα πολλά biomes θα βρείτε και ποικιλία δέντρων, μεγάλη ποικιλία δέντρων, τα οποία δεν έχουν, όπως λέω, ότι είναι περίεργο ξύλο, αλλά δεν έχει καμία διαφορά με το κανονικό μας, δεν είναι πάλι 4, απλά το χρώμα αλλάζει. Αν κατέβουμε στο NEI θα δούμε ότι υπάρχουν, αν τα δούμε γρήγορα, εδώ βλέπετε μόνο από τα χρώματα, από τα σανίδια μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν αρκετά διαφορετικά δέντρα καινούργια, που είναι και τα περισσότερα είναι τεράστια, οπότε δεν ξέρω, είναι θετικό ή αρνητικό για εσάς. Για μένα είναι θετικό, γιατί μπορούμε να παράγουμε περισσότερο ξύλο ή απλά. Αυτό το δέντρο λέγεται Fir, δεν ξέρω τι σημαίνει στα ελληνικά και δεν θα ασχοληθώ να μάθω, δεν με νοιάζει και πολύ, αρκεί που μου δίνει πολύ ξύλο. Λοιπόν, τα πούμε ξανά σε λίγο. Αυτό μου πήρε πολύ ώρα, μόλις τελείωσε το δέντρο, τεράστιο δέντρο, και ξονύχτωσε. Οπότε δεν θα ψαχτούμε και πολύ, μάλλον επειδή ήδη βγήκανε τα ζώδια, δεν θέλω να πεθάνω από το πρώτο βράδυ. Πριν ξεκινήσω, ας ενεργοποιήσω λίγο το Death Point, καλού κακού. Σκοτώσουμε μερικά πρόβατα. Ένα, μήπως έχει και κάποιο άλλο γύρω γύρω, έχει. Καλό, δεν είναι καλό. Και σκοτώσουμε μερικά πρόβατα και εδώ μας. Άλλο ένα θέλω. Κλείσε. Κλείσε προβατάκι. Πού είναι,
έξω να μέλα πρέπει να φάω. Και δεν μου έδωσε βριζόλες. Ξεκινήσουμε λίγο να φτιάχνουμε το σπίτι και μόλις το στρώσω λίγο ξανά επιστρέφω. Okay, το καθάρισα λίγο, έβαλα να ψήνουμε μερικά κάρβουνα, φτιάξει μερικούς τουσούς. Θα ξεκινήσω να σκάω προς τα κάτω για να δω λίγο πόση ώρα γράφουμε και για να δούμε. Νομίζω ότι έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Θα ξεκινήσουμε. Όχι, τι είναι αυτό. Εκεί. Καλή φάση. Βρήκαμε ήδη το πρώτο μας σίδερο. Είναι πολύ καλό. Και επίσης δεν χρειάζεται να σκάψω για να μεγαλώσει το σπίτι μας. Έχετε ήδη με ενσωματωμένη προέκταση. Και με ζόμπι στο πακέτο. Αυτό δεν το παρήγγειλα. Λοιπόν, έλα εδώ. Και μάλλον θα πεθάνω. Και είναι το ζόμπι με τα κόκκινα μάτια και ναι, πέθανα. Και μου πήρε το σπαθί. Το ζόμπι με τα κόκκινα μάτια. Αχ. Λοιπόν, πρέπει γρήγορα να φτάσω σπίτι μου. Και δεν ξέρω πώς θα μπω εκεί μέσα. Πρέπει να βάλω πόρτα. Γρήγορα. Πέσε, πέσε. Κάτω εδώ είναι. Φύγε. Και στον μπούστο μου πήρε το σπαθί. Φύγε. Και ξαναπέθανα. Η αποτυχία στην αποτυχία. Ωραία. Το κλασικό μας κόλπο. Θα περιμένουμε να ξημερώσει. Θα κλειστούμε σε μια τρύπα και θα περιμένουμε ξανά για λίγη ώρα. Επίδο. Τα λέμε σε λίγο μόλις ξημερώσει. Και οκ, ξημέρωσε. Ώρα να πούμε. Λοιπόν, να καταφέρουμε να φτάσουμε σπίτι. Και να φάμε κάτι. Βασικά τι να φάμε. Να πάρουμε τα πράγματα μας πίσω. Τα καλή κίνηση μου αυτή. Το ένα το ζόμπι είναι ακόμα εδώ. Και ας το παλέψουμε με το φτιάρι. Και δεν νομίζω να επιβιώσω πάλι από αυτό. Πάμε για τέταρτη φορά. Πάμε για τέταρτη φορά. Νομίζω, ναι. Πάμε για τέταρτη φορά. Αυτό που βλέπετε εδώ πέρα στα δέντρα λέει ότι ήταν άγριο ζόμπι. Είναι το ζόμπι με τα κόκκινα μάτια. Από το οποίο θα παίρνουμε πολύ όμορφα πράγματα. Νομίζω τα ζόμπι brains. Τα μυαλά του. Δεν είμαι σίγουρος αν μόνο τα απλά ζόμπι ή τα... ή όλα τα ζόμπι. Μερικούς κάρτους. Δεν θα μιλήσω κάτι. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς θα πλησιάσουμε εκεί πέρα. Για να δούμε να στήσουμε μια παγίδα. Ωραία. Έλα, έλα. Αυτό είναι το άγριο το ζόμπι. Δεν έχουμε πού να πάμε. Έλα, έλα. Ωραίος. Πήραμε το σπαθί μας πίσω. Πρέπει να δούμε τώρα μπορούμε να πάρουμε ξανά το σπίτι μας πίσω. Ε,
πέφτουν στις τρύπες. Λοιπόν, είναι κάποιες μέρες που δεν το έχω. Πρέπει να βρούμε άλλο ένα πρόβατο. Επίσης, θα μιλήσουμε για όποια αντικείμενα βλέπετε που δεν τα γνωρίζετε, θα μιλήσουμε ένα για όλα. Αυτά εδώ πέρα είναι από το Thauncraft, είναι κρίσταλλινο. Θα μας χρησιμεύσουν αρκετά γιατί θα ασχοληθούμε και με μαγικά πάλι, αλλά από άλλο μόνο αυτή τη φορά. Δεν μπορούμε να ανταλλάσσουμε αντικείμενα με τον ίδιο τρόπο όπως κάναμε στο Tekkit. Το συγκεκριμένο mod ξαναγράφηκε από την αρχή, κυριολεκτικά. Έχουν σβήσει όλα τα πανέμορφα κοινοτητάκια που μας χάριζαν άπειρα διαμάντια και τη μαύρη ύλη και την κοκκινή ύλη και όλα αυτά. Αλλά δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε και χωρίς αυτά. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσω το επεισόδιο αυτό. Άμα σας άρεσε το mod, πείτε μου τη γνώμη σας πάνω σε αυτό, βαθμολογήστε το άμα θέλετε. Πείτε μου άμα θέλετε να συνεχίσω, βασικά κάντε like άμα θέλετε να συνεχίσω ή dislike αν δεν θέλετε να συνεχίσω το συγκεκριμένο mod. Αυτά από μένα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!